Έλα να του δείξω τον Γιώργο πώς γίνεται η τρύπα. Βαγγέλη, έμαθες πώς γίνεται η τρύπα τώρα. Τι ξέρεις. Όντως, δεν μου άρεσε. Ναι. Εργαλείο αυτό μαζί. Δυσκολπάκι. Ορίστε. Εντάξει, Βαγγέλη. Θέλεις να σου δώσω και τη συνταγή, Βαγγέλη. Έτσι, μπράβο, πάρα με το φίλο. Έλα, γιατί είναι καλά. Έλα, Βαγγέλη και να είναι κουμάδες. Θα βρήκε τα λεφτά βρίσκονται άμα είμαστε πάντα έτσι. Από ποιο μέρος είσαστε? Από την Άνδρο. Α, πολύ ωραία ρε παιδιά. Φέτος πήγαμε στην Κάλη με τη λαϊκή σκηνή Άνδρου και παρουσιάσαμε το έργο «Η φώνηση της Παπαδιαμάντη» στο φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο σε ένα νησί του Αιγαίου. Η Κάλυμνος λοιπόν ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο και ζωντανό νησί. Εμείς πήγαμε τέλειο Οκτωβρίου. Υπήρχε πάρα πολύ έντονη τουριστική κίνηση. Στην Κάλυμνο υπάρχει πολύ ανεπτυγμένος ο τουρισμός, ο αναρχητικός. Υπάρχουν πολύ ιδιαίτερα βουνά, το οποίο είναι γενικά πολύ ιδιαίτερο. Και κόσμος από όλο τον πλανήτη, ας πούμε, από πολλές χώρες, έρχεται για να κάνει αυτό το πράγμα, για να αναρχηθεί στα βουνά της Καλύμνου. Το Μασούρι που μείναμε συγκεκριμένα είναι μια πολύ τουριστική περιοχή και κάθε πρωί οι επισκέπτες εκεί, οι αναρχητές, φόρτωναν στην πλάτη τα σκοινιά τους και τον εξοπλισμό τους και ξεκίναγαν να ανέβουν στο βουνό. Γενικά η Κάλυμνος είναι ένα νησί μικρό, ακριτικό, αλλά που δεν μας έδωσε καθόλου την εντύπωση ότι είναι ένα έρημο νησί. Υπάρχει έντονη κίνηση και δράση από τους ανθρώπους εκεί. Συγκεκριμένα στην Πόθια που είναι και η πρωτεύουσα και λιμάνι. Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος και με ανθρώπους εκεί που μιλήσαμε μας είπαν ότι η κίνηση στους δρόμους σε ώρες ας πούμε που λειτουργούν τα καταστήματα κυρίως αλλά και γενικότερα το καλοκαίρι και το χειμώνα δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά γιατί μιλάμε για 11.000 κόσμο σε μία πόλη, οπότε υπάρχει ζωή, υπάρχει κίνηση, υπάρχουν πράγματα να κάνεις. Εδώ είναι το μικρό μας εργαστήριο, από εκεί έχουμε το μεγάλο και αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε λευκό τόνο, λεγόμενη αλαλούδα, λοιπόν, για να τα καπνίσουμε, να δείτε να τα αγοράσετε να τα πάτε. Αυτό που μας πει τώρα. Ευαγγέλη σκουπί, Η συνάντηση αυτή που γίνεται κάθε χρόνο σε ένα άλλο νησί του Αιγαίου είναι μια ευκαιρία, μια φορά το χρόνο να βρισκόμαστε όλοι, γίνονται γνωριμίες, φιλίες προκύπτουν και συνεργασίες, ανταλλαγές θεατρικών έργων, ανταλλαγές παραστάσεων, ο ένας πηγαίνει στο νησί του άλλου για να παρουσιάσει το έργο του. Γενικά είναι μια πολύ όμορφη γιορτή για τους ανθρώπους που ασχολούνται και αγαπούν το θέατρο. Οι παραστάσεις που έχει την ευκαιρία κάποιος να παρακολουθήσει στην διοργάνωση αυτή είναι συνήθως πολύ ψηλού επίπεδου. Πολλοί θείας οι οποίοι έχουν εμπειρία χρόνων σε αυτό που κάνουν παρουσιάζουν έργα εφάμιλα με επαγγελματικά, με επαγγελματικές δουλειές. Εμείς είδαμε κάποιοι από εμάς που ήταν περισσότερες μέρες εκεί είχαν την ευκαιρία να δουν περισσότερα έργα, κάποιοι λιγότερα, πάντως ό,τι είδαμε, τα περισσότερα τουλάχιστον ήταν πολύ προσεγμένες δουλειές, σε διάφορα βέβαια είδη θεάτρου, μπορείς να δεις και κωμωδίες, μπορείς να δεις δράματα, μπορείς να δεις κοινωνικά έργα. Και επίσης θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον κόσμο στα ακριτικά νησιά, που έχει την ευκαιρία, όποτε η συνάντηση πραγματοποιηθεί στον τόπο τους, να παρακολουθήσουν τόσες παραστάσεις θεατρικές μέσα σε 10 ημέρες. Συνήθως είναι 2 παραστάσεις την ημέρα και οι ερασιτέχνες οι οποίοι είναι φανατικοί, ας πούμε, με το λεωφορείο κυνηγούν το χρόνο για να προλάβουν να δουν όλες τις παραστάσεις. Εμείς σαν ομάδα, όσο τουλάχιστον είμαι εγώ στην ομάδα, έχουμε συμμετάσχει 3 φορές. Το έργο παίχτηκε ένα Σάββατο βράδυ και ο κόσμος ήταν πολύ ευχαριστημένος από ό,τι είδαμε τις αντιδράσεις. Είχε γεμίσει το θέατρο, καθόταν γύρω-γύρω, ακόμα και σχεδόν μέσα στη σκηνή. Και μεγάλη απήχηση γενικά φάνηκε να έχει η κωμωδία αυτή στον κόσμο.
μεγαλύτερη εντύπωση που μου άφησε εμένα το νησί ήταν από τους ανθρώπους του, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ ζεστοί και φιλόξενοι και μας έκαναν να νιώθουμε σαν το σπίτι μας.